Για μία ώρα και 10 λεπτά προσπαθούσαν οι γιατροί του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας να επαναφέρουν στη ζωή το 49χρονο άνδρα, ο οποίος δεν έγινε δεχτός τη νύχτα της Τετάρτης στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας και διακομίστηκε νεκρός τη 1 και 4 τα ξημερώματα της 5ης στο Ρίο. Αν και η προσπάθειά τους ήταν συγκλονιστική, δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας Tempo 24 News, άμεσα οι γιατροί ξεκίνησαν στη 1 και 4 τις προσπάθειες ανάνυψης, οι οποίες ολοκληρώθηκαν ανεπιτυχώς στις 2 και 25. Όταν το νοσοκομείο δεν εφημερεύει, είναι κλειστό. Αυτό είναι πολιτική απόφαση πολιτικού φορέα. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη, βρίσκεται η πειθαρχική διαδικασία για τις δύο νοσηλεύτριες του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας από την 6η υγειονομική περιφέρεια, με στόχο να διερευνηθεί αν προκύπτουν ευθύνες, οι οποίες, εάν επιβεβαιωθούν, θα τις οδηγήσουν σε αργή από τα καθήκοντά τους. Οι δύο νοσηλεύτριες κατηγορούνται ότι δεν αντιμετώπισαν, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, το περιστατικό, αν και ο άτυχος άνδρας διαμαρτυρόταν για έντονους πόνους στην πλάτη. Ψήξη θα είναι. Εμείς δεν εφημερεύουμε. Πηγαίνετε στο Ρίο. Η νοσηλεύτρια που τον είδε τον παρέπεψε σε έτερη συναδελφό της. Αλλά και εκείνη με τη σειρά της δεν κάλεσε γιατρό, όπως όφιλε, και τον παρέπεψε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, που εφημέρευε, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος. Ο άτυχος άνδρας ξεψύχησε πριν προλάβει να λάβει ιατρική βοήθεια. Καθόταν στις καρέκλες, εκεί τον είδα. Κρατούσε τον αφιένα του και μου είπε ότι πονάει, καθώς λίγο νωρίτερα ο ιδιώτης προσωπικός του γιατρός του είχε διαγνώσει ψήξη. Δεν μου είπε κάτι άλλο. Του είπα ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο και να πάει στο Ρίο. Υπάρχουν και αυτόπτες μάρτυρες. Το νοσοκομείο δεν κλείνει, δεν μπαίνει κλειδαριά. Εάν συμβεί απ' έξω ή κάποιος συμπολίτης μας έχει ανάγκη, μπαίνει στο νοσοκομείο, αν και δεν εφημερεύει. Μπαίνει μέσα, τον υποδέχεται ο νοσηλευτής που είναι εκεί και ειδοποιεί τον αντίστοιχο γιατρό. Στο κάδρο των ερευνών φαίνεται να βρίσκεται και ιδιώτης γιατρός, τον οποίο απευθύνθηκε αρχικά ο 49χρονος ασθενής.